Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου για τη Μαρινέλα, γιατί έγινε μεγάλο θέμα που τραγουδούσε σε αυτή την ηλικία. Εάν ήταν οδηγός αυτοκινήτου και ήταν 40 χρονών, δεν μπορούσε να πάθει εγκεφαλικό, θα το πάθαινε. Εάν ήταν 50, πάλι μπορούσε να το πάθει. Λοιπόν, μην έχετε αυτό τον ηλικιακό ρατσισμό, παιδιά. Δεν ισχύει πια. Η γυναίκα λατρεύει το τραγούδι, έγινε διάσημη με το τραγούδι. Τραγουδάει τόσα χρόνια, την αγαπάει όλο ο κόσμο. Εμεί θέλουμε να την ακούμε, θέλουμε να τη βλέπουμε. Εσεί που δεν θέλετε, μπορείτε να μην την ακούτε και να μην τη βλέπετε. Έχετε αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορείτε όμω να κατηγορείτε, ρε παιδιά. Κατηγορείτε όλο τον κόσμο. Γιατί κατηγορείτε. Μπορούσε να ήταν και 40 και 50 χρονών και να συμβεί αυτό. Στη δουλειά της να πάθει ένα εγκεφαλικό. Και να σου πω και κάτι. Σήμερα όλοι έχουν μια κάμερα. Μπορούσε κάποιος να την τραβήξει με την κάμερα ένα βίντεο και να γίνει παντού στα social να γίνει viral, να γίνει δεν ξέρω εγώ τι. Σήμερα όλοι κυκλοφορούν με μία κάμερα στο χέρι. Φωτογραφίζουν και τραβάνε βίντεο τα πάντα. Οπότε οποιοδήποτε του συμβεί κάτι σε εξωτερικό χώρο, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και ένα βιντεάκι με το συμβάν. Οπότε μην το σχολιάζετε, μην το κατηγορείτε, γιατί δεν ξέρετε τι θα έρθει στο κεφάλι σας ποτέ δεν ξέρει τι σε περιμένει. Και οι παλιοί το λένε αυτό. Μην κατηγορεί κάτι γιατί θα το πάθεις. Τυχαία δεν τα βγάλανε, κάτι ξέρουν και λένε. Περαστικά τη λοιπόν την αγαπάμε και μακάρι να συνέλθει και μακάρι να ξανατραγουδήσει. Και όποιο γουστάρει.